τώρα που είμαι στο ΠΕΑΚ, εγώ θα φτιάξω την Αγιά. Αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση του χώρου του κολυμβητηρίου της Αγιάς. Ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ Νίκος Παπαδημάτος, μιλώντας στην εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα και στην Έφη Καρούνια, ανέλησε το σχεδιασμό που υπάρχει έτσι ώστε η νέα διοίκηση του ΠΕΑΚ να προχωρήσει σε έργα στην περιοχή. Σας το λέω, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ήδη έχω ξεκινήσει την Αγιά, αυτό το πράγμα που είναι προσβολή αισθητική τουλάχιστον. Όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, θα τη φτιάξω. Σε ένα υπαίθριο, το τι θα γίνει ακριβώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, αλλά αυτός ο χώρος θα αποτελέσει αυτή η ασχήμια παρελθόν για την πόλη μας και θα αντικατασταθεί με ένα χώρο υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων, εφόσον λύσω οριστικά και οριοθετηθεί ο χώρος χρήσης γης, γιατί η ιδιοκτησία δεν υπάρχει, η ιδιοκτησία ανήκει αλλού, εφόσον λοιπόν οριοθετηθεί ο χώρος χρήσης γης, θα γίνουν αυτά. Γιατί υπάρχουν και προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία τα χρηματοδοτούν. Κανείς δεν νοιάστηκε. Θέμα χρόνου είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δημιουργηθούν εκεί οι χώροι άθλησης για τους πατρινούς και τους επισκέπτες. Να αλλάξει ριζικά η εικόνα και να μην υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη των τελευταίων ετών. Η πρόθεση είναι δεδομένη από το ΠΕΑΚ. Ναι, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει με ταχύτητα. Τώρα είναι να βρούμε τα σχέδια, να πάμε στο OK, το έχουμε πάρει από τη Γενική Γραμματεία. Να κάνουμε σύσκεψη με την περιφέρεια, να δούμε πώς μπορούμε να ενταχθούμε σε προγράμματα ευρωπαϊκά, γιατί λύγει το ΕΣΠΑ το 20 και πρέπει μέχρι το 23 να απορροφηθούν τα λεφτά, να δούμε τι άλλο θα πάρουμε από τη γραμματεία και θα φτιαχτεί. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν θα είναι ήπιας μορφής λόγω της συνθήκης Ραμσάρ που προστατεύει την έκταση, αλλά το σίγουρο πια είναι ότι σύντομα ο χώρος θα είναι διαφορετικός. Σαν πρώτες σκέψεις είναι ότι επειδή το 28 γίνεται ολυμπιακό άθλημα το παρκούρ και πάλι με τα ποδήλατα, αυτά που βλέπουμε που ανεβαίνουν με τα ποδήλατα και κάνουν διάφορα έτσι... έχουν μια δραστηριότητα, ανεβαίνουν στα ύψη, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται αυτό με τα ποδήλατα, θα γίνουν ολυμπιακά αθλήματα. Το 28 το παρκούρ και, και με τα ποδήλατα το 32 στην Ολυμπιάδα. Άρα λοιπόν αυτά που είναι παρθένα σαν αθλήματα στην Ελλάδα, θα είναι εστία η Πάτρα άμα τα φτιάξουμε εκεί και δύο στεγασμένα, αν μπορέσουμε, τένις χωμάτινα με τέντα, που δεν υπάρχει τένις για να αθλείτε κάπου και στο χειμώνα, πιστεύω ότι θα δώσουν μια άλλη όψη στην Αγία. Θα αποτελεί παρελθόν αυτή η ασχήμια. Μάλλον θα το κάνουμε γιατί δεν είμαι μόνος μου και τα άλλα παιδιά πάλι που είναι στην Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΑΚ έχουν το ίδιο μεράκι. Υπάρχουν κάποιες προεργασίες που έχουν γίνει και από τους προηγούμενους, να μην τους αδικούμε. Θα το κάνουμε αυτό το πράγμα.